Βέβαια, τώρα όλα έχουν τελειώσει. Όμως, ο αγώνας μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για το κύπελο Ελλάδος ήταν ένας αγώνας που συνεκίνησε τρομερά τους φιλάθλους. Ποια ομάδα θα έπαιρνε το κύπελο? Η αγωνία που επικρατούσε στις κερκίδες είχε την αφετηρία της στο γήπεδο, όπου οι δύο αντίπαλοι αγωνίζονταν με φανατισμό προσπαθώντας να επιτύχουν γκολ. Πρώτος επέτυχε τέρμα ο Ολυμπιακός στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε λίγο. Και ο αγώνας έληξε με 1-1. Στην παράταση που δόθηκε, η μπάλα έδειξε ένα φοβερό πείσμα και αρνήθηκε να παραβιάσει για μία ακόμη φορά ένα από τα δύο τέρματα. Τέλος το διέξοδο ανέλαβε να δώσει ο κλήρος και η τύχη ευνόησε τον Παναθηναϊκό που πήρε το κύπελο. Πρωταθλητής λοιπόν και κάτοχος του κυπέλου Ελλάδος ο Παναθηναϊκός. Δίκαια πανηγυρίζουν οι οπαδοί του.